Να αρχίσουμε από την αρχή. Καταρχήν είμαι τρεις μέρες στην ομάδα. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θεωρώ στον αγωνιστικό χώρο και στο κομμάτι όσον αφορά οργάνωσης, χτίσιμο παιχνιδιού, το είχαμε κατά την πλημμυρία. Ήμασταν συνέχεια σχεδόν μισό γήπεδο. Δεν βρήκαμε λύση στο επιθετικό τρίτο και γι' αυτό χάσαμε. Και φάγαμε, όπως ήταν και η μέρα που χαρακτήριζα, ένα κρύο γκολ. Ένα από αυτά που γίνονται πολύ δύσκολα. Μπαίνουν ένα σουτ, μια καραμπόλα και έγινε αυτό το γκολ που φάγαμε, το οποίο συσπήρωσε και την ομάδα που είχε ψυχολογικό μειονέκτημα την προηγούμενη εβδομάδα που είχε δεχθεί αρκετά γκολ. Τους έδωσε πίστη για το παιχνίδι και το κρατήσαν τα παιδιά αυτοθυσία, κάνοντας, όπως είδαμε στο τέλος, μαζική άμυνα. Και λόγω του και του γηπέδου δεν μας έδινε λύσεις, δεν υπήρχε επιθετικό πλάτος για να μπορέσουμε να πάρουμε, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στο παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με προβλήματα. Και τώρα ο σκοπός είναι να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας και της δικής μας. Γιατί για το Ρουφ, έκτο παιχνίδι χωρίς νίκη είναι πάρα πολύ. Η φανέλα που έχουμε είναι βαριά. Δυστυχώς συνέβη και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και από Δευτέρα να δούμε και κάποια προβλήματα, κάποιους μικρούς ποιοτικούς που έχουμε που λείψαν λόγω ασθένεια σήμερα. Να γίνει ανασυγκρότηση και να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα είχε λείψεις σήμερα από ό,τι μάθαμε, έτσι. Ναι, είχε λείψεις και σε μικρούς που είναι το 30% της ομάδας, βάσει του κανονισμού, πρέπει να ξεκινάνε τρεις μικροί. Λείψαν και οι τρεις, και ο Κουράφαλος, και ο Γεωργόπουλος και ο Μπόκος, το οποίο εκεί προσπαθήσαμε να αλλάξουμε σχηματισμό και να χαλάσουμε και γραμμές, αν θέλετε, λίγο ποδοσφαιρικά. Αλλά δεν έχω παράπονο. Για παιδιά κληθήκαν, δώσαν ό,τι μπορούσαν για να κερδίσει η ομάδα. Δυστυχώς όμως ήρθε αυτό το κρύο γκολ, όπως είπα και πριν, που έδωσε ψυχολογία στα παιδιά και μπράβο τους, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παίξαν αυτό που μπορούν, είχαν αυτό το πλάνο, έστω το αμυντικό, για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο μετράει τον γκολ και το αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους.